ακούω τώρα μία εκπομπή, πρώτη φορά δηλαδή τυχαίνει να ακούσω. Ναι. Δεν ξέρω ποια εκπομπή παίζει τώρα, γιατί ήταν, πρέπει να ήταν μαγνητοφωνημένα. Είναι το Αλάτι και Πιπέρι με το Φρέντι Γερμανό. Α, θα μπορούσα να μιλήσω σε αυτή την εκπομπή σε ένα τηλεφώνημα που έγινε, που έβαλε. Τώρα δεν ξέρω τι άμα είναι μαγνητοφωνημένο. Πείτε μου, καταγράφουμε την άποψή σας εδώ, πείτε μου. Ένα τηλεφώνημα που έγινε, που πήρε κάποιο ο οποίο ανέφερε ένα περιστατικό για έναν αλλοδαπό που ξυλοδαπό. Ναι, ναι, ξέρω, στη Μανολάδα. Ναι, με τσάτσε πάρα πολύ ο εκπονητής που γύρισε και είπε: άλλο θα πω, μιλάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι καλά του έκανε κιόλας. Ναι, καλά του έκανε. Εγώ θα συμφωνήσω με τον εκφωνητή, τον speaker. Έχετε αντίθετη άποψη, ήταν ολοδαπός, να θυμίσω, δεν ήταν Έλληνας. Τι είπα να πει, δηλαδή, μόνο τους Έλληνες δεν πρέπει να τους μετακυριζόμαστε έτσι ενώ τους ολοδαπούς να τους πάμε στο ξύλο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αφού είναι αλλοδαπή, δεν είναι προφανές. Σοβαρά, μιλάς και εγώ αλλοδαπός είμαι. Και τι θα έπρεπε, δηλαδή, να με πλακώνει στο ξύλο επειδή περπατάω, ας πούμε, εδώ πέρα. Καλέ σε μένα, το λες. Στο 7% του κορατζαφέρι, πες το. Εσείς όταν πηγαίνετε στα κράτη, εμάς στην Αίγυπτο, εγώ είμαι π.χ. Αιγύπτια, εντάξει. Δεν βλέπω να ξυλοκοπείστε εσείς οι Έλληνες, αντιθέτως είσαστε πασάδες. Εμείς δεν είμαστε αλλοδαποί, εμείς μεταδώσαμε τον πολιτισμό. Ναι, ποιο πολιτισμό, εγώ σου λέω η δικιά μου η χώρα που έχει αρχαιότερο πολιτισμό από τη δικιά σας τη χώρα στην τελική ανάλυση. Ποια είναι η δικιά σας η χώρα, θέλετε να το πάμε σε επίπεδο χωρών, γιατί σε παίρνω. Αδεκτή, που δηλαδή είμαστε, μιλάμε στη, στην Ελλάδα, θεωρείτε ότι είσαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Ναι, έχουμε πάρει και το Euro. Να θυμίσω. Το Πέους, αγόρι μου, είσαστε η καρακιτσαριό, η τρίτη, κοσμική. Άκου τι είπε, άκου. Πάρ' το πίσω, αυτό να ανακαλέσετε. Γιφταριό είσαι. Το γιφταριό, θα πάθω κεφαλικό. Το γιφταριό αυτό πάτε το πίσω. Το χρονών εδώ πέρα. Δεν είμαστε έτσι εμείς. Είμαστε πολύ μπροστά. Τερατιστές είσαστε, τρελαμίδες. Άλλο αυτό, γιφταριό δεν είμαστε. Κοροϊδεύετε τους μουσουλμάνους, αλλά είστε χειρότεροι. Δεν τους κοροϊδεύουμε, αυτοί έχουν το Κοράνι το μικρό στην τσέπη τους. Εμείς φταίμε. Και τους έκανα και μια φορά στα μούτρα σου νιά, 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 νιά. Του έκανα αυτό το νιά, 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 νιά. Αυτό το έκανα σε μουσουλμάνο, δεν τρέπομαι να το πω. Ναι, τους κοροϊδεύουμε, αλλά είναι μουσουλμάνοι. Δεν έχει τα αρχίδια, αγόρι μου. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια, γεια. Δεν σας ακούω, χαμηλώστε λιγάκι τη φωνή σας, γιατί κάνω μια δήλωση. Μισό λεπτό να έχω το βόλιο μου εδώ μπροστά από το στήθος. Χαμήλωσα τη φωνή μου, ναι, πείτε μου. Σας κάλεσε πριν από λίγο η αδερφή μου για ένα θέμα το περί αλλοδαπών και διάφορα τέτοια. Α. Ο τρόπος με τον οποίο. Καταρχήν, εγώ είμαι δικηγόρος. Α, μάλιστα. Χαίρομαι πολύ. Πριν τσαπίδουλας, πείτε μου. Ο τρόπος με τον οποίο μιλήσατε είναι απαράδεκτος. Μπορεί να γίνει επίσημη καταγγελία, διότι εγώ είμαι αλλοδαπή. Πολύ το γραφημένη δικηγόρος. Μισό λεπτό. Όταν λέτε επίσημη, δηλαδή θα είναι κάποιος με παπιόν και θα κάνει μια καταγγελία, αυτό εκεί πάει η επισημότητα. Με φράκο κάποιος με μια βραδινή τουαλέτα και λέει να ήρθα να κάνω επίσημη καταγγελία. Καλησπέρα. Πάντως να ξέρετε, αν θέλετε να κάνετε καταγγελία μπορείτε να την κάνετε και κάζου, αλλά εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη το επίσημο, μην βάλεις τώρα την τουαλέτα πας στο δικαστήριο. Με ένα τζινάκι γίνεται. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κυρία που κάλεσε πριν, που λέτε ότι είναι αδερφή σας, είπε τη λέξη αρχίδια. Θα κάνω κι εγώ επίσημη καταγγελία. Με εκτενέστερα, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει. Πώς μου το όνομά σου, αν έχεις αρχίδια. Πριτσαπίδουλας. Να και εσείς λέτε αρχίδια, τ' άκουσα. Μιλήσαμε πριν από λίγο. Μαζί? Μαζί, ναι, που μου βρίσκατε και είπατε τις ωραίες κουβέντες. Αποκλείεται, εγώ τώρα ήρθα. Μήπως ήταν η δίδυμη φωνή μου? Πολύ θα. Δεν αποκλείεται. Λοιπόν, επειδή όμως είστε εσείς και αν θέλετε να μιλάμε και επώνυμα, θέλετε να μου δώσετε το όνομά σας. Βεβαίως, σημειώστε. Ναι, παρακαλώ, για πείτε μου. Τέλης Πριτσαπίδουλας.